Χαίρετε κύριες και κύριοι, στον αέρα η δημόσια ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Λιάννα Μανουκιάν. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έστειλε ανθρωπιστική βοήθεια στην Αρμενία για τα άτομα που εκτοπίστηκαν λόγω της εθνοκάθαρσης στο Αρτσάχ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στις οικογένειες των εκτοπισμένων ατόμων από τον Αγκόρνο-Καραμπάχ, ανέφερε το Αρμενικό Γραφείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ανακοίνωσή του. Σημειώνεται ότι η συνολική βοήθεια είναι 50 τόνους. Σε συνέντευξη στο μέσο ενημέρωσης του Αζερβαϊτζάν, η εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα δήλωσε ότι η απεμπλοκή των συγκοινωνιών στο Νότιο Κόφκασο αποτελεί βασικό στοιχείο για τη ρύθμιση των σχέσεων Αρμενίας-Αζερβαϊτζάν. Σύμφωνα με τη Μαρία Ζαχάροβα, η βάση για τη ρύθμιση των σχέσεων είναι οι τριμερείς συμφωνίες που επιτεύχθηκαν σε ανώτατο επίπεδο το 2020 το 2022. Η τριμερής ομάδα εργασίας υπό τη συμπροεδρία των αναπληρωτών πρωθυπουργών της Ρωσίας, του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας έχει ήδη πραγματοποιήσει 12 συνεδριάσεις. Έχει μελετηθεί λεπτομερώς το πακέτο σιδηροδρομικών και οδικών διαδρομών. Μετά τα αποτελέσματα της τελευταίας συνεδρίασης έχει σημειωθεί πρόοδος ως προς τη συμφωνία σχετικά με τις επιλογές για την άρση του αποκλεισμού των συγκοινωνιακών επικοινωνιών μεταξύ του Αζερβαϊτζάν και της Αρμενίας. Επιτεύχθηκε κοινή συμφωνία σχετικά με τα σαφή βήματα για την αποκατάσταση και την οργάνωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης στη γραμμή Γεράς Τζουλφά Μέγρη Οραντής. Οι εργασίες αυτές βασίζονται στην ανάγκη αμοιβαιότητας και σεβασμού της κυριαρχίας και της δικαιοδοσίας των χωρών. Η πρόοδος στην απεμπλοκή των επικοινωνιών θα δώσει πρόσθετη όθηση στις τριμερείς εργασίες σε άλλους τομείς. Πρόκειται για την ανάπτυξη της συνθήκης ειρήνης μεταξύ της Αρμενίας και του Αζερβαϊτζάν και την οριοθέτηση των σύνορων. Η Αρμενία δεν εξετάζει το ενδεχόμενο να εγκαταλείψει την Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση και την ΣΥΕΣΤΟ. Αυτό δήλωσε ο επικεφαλής της μόνιμης Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν, Σαρχής Χαντανιάν, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής συνάντησης. Ο Πασινιάν κατηγόρησε τη ΣΥΕΣΤΟ για την αδράνεια κατά τη διάρκεια μιας κλιμάκωσης με το Αζερβαϊτζάν το 2029. «Δεν συζητάμε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή», απάντησε σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου. Οι αρμενικές αρχές έχουν επανειλημμένα τονίσει ότι η χώρα δεν έχει καμία πρόθεση να εγκαταλείψει την ΣΥΕΣΤΟ. Ωστόσο, ορισμένοι αξιωματούχοι, συμπεριλαμβανομένου του Νικόλ Πασινιάν, δήλωναν ότι η ΣΥΕΣΤΟ εγκαταλείπει την Αρμενία. Ο Σαρχής Χαντανιάν, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν δήλωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την προηγούμενη ημέρα ότι είναι έτοιμοι να ενισχύσουν τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο η Ευρωπαϊκή Ένωση το θεωρεί δυνατό, ενώ η Ρωσία θεώρησε την ομιλία προκλητική, σημειώνοντας ότι η Αρμενία ακολουθεί τον δρόμο της Ουκρανίας. Ο εξωτερικός προσανατολισμός είναι η εφαρμογή μιας εξωτερικής πολιτικής που θα διασφαλίζει την ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την ασφάλεια της Αρμενίας, δήλωσε. Σε ένα διευκρινητικό ερώτημα, είναι ο εγγυητής αυτής της ασφάλειας η Ρωσία ή η Δύση, απάντησε. Είναι η Αρμενία πρώτα απ' όλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Αρμενίας και μια ισορροπημένη εξωτερική πολιτική και η εμβάθυνση των σχέσεων με όλους τους εταίρους που συμμερίζονται ότι η εδαφική ακεραιότητα της Αρμενίας πρέπει να παραμείνει αμετάβλητη, ότι η ανεξαρτησία και η κυριαρχία της Αρμενίας είναι αναλύωτες αξίες. Είπε ότι η Αρμενία δεν εξετάζει επί του παρόντος το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από την Ευρωασιατική Οικονομική Ένωση και από τη ΣΥΕΣΤΟ.
Δεν συζητάμε αυτό το θέμα αυτή τη στιγμή, δήλωσε ο Σάρκης Χαντανιάν. Στο Τζερμούκ, μαζί με την αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, έγινα μάρτυρα της συνεχιζόμενης κατοχής των κυριάρχων εδαφών της Αρμενίας από το Αζερμπαϊτζάν. Τα παραπάνω είπε ο Ολιβιέρ Ντε Κοντίνι, έκτακτος και πληρεξούσιος πρέσβης της Γαλλίας στην Αρμενία. Οι σχέσεις της Αρμενίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποσκοπούσαν πάντα στη διασφάλιση των μεταρρυθμίσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του μετασχηματισμού στη χώρα. Αυτό σημείωσε ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας, Παρούιρ Χοβανισιάν, αναφερόμενος στη δήλωση του Πρωθυπουργού Νικόλ Πασινιάν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι η δημοκρατία της Αρμενίας είναι έτοιμη να έρθει πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο βαθμό που η Ευρωπαϊκή Ένωση το κρίνει δυνατό. Ξέρετε ότι οι σχέσεις μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση είχαν πάντοτε ως στόχο τη διασφάλιση των μεταρρυθμίσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του μετασχηματισμού. Η συνολική και ενισχυμένη Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης Αρμενίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ήταν στην πραγματικότητα μια light εκδοχή της Συμφωνίας Σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε επίσης αυτόν τον στόχο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ο σημαντικότερος εταίρος της Αρμενίας. Η δήλωση αυτή απλώς επιβεβαιώνει την πολιτική μας για την μεγιστοποίηση της ευάθυσης και της επέκτασης των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, δήλωσε ο Παρούιρ Χοβανισιάν. Το Ολλανδικό Κοινοβούλιο ενέκρινε δύο προτάσεις, η πρώτη για τη στρατιωτική βοήθεια προς την Αρμενία και η δεύτερη για την εθνοκάθαρση στον Αγκόρνο Καραμπάχ, αναφέρει η Ομοσπονδία Αρμενικών Οργανώσεων της Ολλανδίας. Στην πρόταση για τη στρατιωτική βοήθεια, το Κοινοβούλιο σημειώνει ότι μετά την εισβολή στον Αγκόρνο Καραμπάχ, το Αζερβαϊτζάν ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει νέα εισβολή στην Αρμενία. Το Κοινοβούλιο ζητά από την κυβέρνηση να παροτρύνει τα άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκριθούν θετικά στο αίτημα της Αρμενίας για στρατιωτική βοήθεια. Με την δεύτερη πρόταση ζητά από την κυβέρνηση να αποφασίσει εάν η αναγκαστική μετακίνηση των Αρμενίων του Ναγκόρνου Καραμπάχ μετά από 9 και πλέον μήνες αποκλεισμού και μετά την επίθεση στον Ναγκόρνο Καραμπάχ εμπίπτει στον ορισμό της εθνοκάθαρσης. Η θέση της Ολλανδίας εκφράστηκε ήδη πριν από μερικές εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας γενικής συζήτησης με τον Ολλανδό Πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε με τη μεσολάβηση της Ολλανδικής κυβέρνησης, η πρόταση ζητά διεθνή ανθρωπιστική υποστήριξη στον Αγκόρνο Καραμπάχ για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων και προτρέπει την κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο κυρώσεων σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα η αναστολή της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Αζερμπαϊτζάν για το φυσικό αέριο εάν η κατάσταση στο Ναγκόρνο Καραμπάχ επιδεινωθεί και τα δικαιώματα δεν θα διασφαλιστούν. Το σχέδιο ψηφίστηκε με πλειοψηφία αφού ο Ρούτε αναγνώρισε τη στρατιωτική κλιμάκωση από το Αζερμπαϊτζάν ως απαράδεκτη και διαβεβαίωσε το Κοινοβούλιο ότι η Ολλανδία θα αναλάβει δράσεις στην Ευρώπη προσθέτοντας ότι οι κυρώσεις εκ μέρους της Ολλανδίας βρίσκονται ήδη στο τραπέζι. «Ήρθαμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον αρμενικό λαό», δήλωσε η Γενική Γραμματέας του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας Λουίζα Μουσική Βάμπο, σε ενημέρωση μετά τη συνάντηση με τον Υπουργό Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζοϊάν. Η Γενική Γραμματέας επισήμανε ότι ανέκαθεν δήλωνε για την αναγκαιότητα της αυστηρής εφαρμογής της δήλωσης της 9ης Νοεμβρίου. «Έχουμε πάντα τονίσει τη σημασία αυτού του θέματος. Πάντοτε υποστηρίζαμε μια ισορροπημένη και δίκαιη λύση από την άποψη του διεθνούς δικαίου», σημείωσε η Λουίζα Μουσική Βάμπο. Η ίδια υπογράμμισε την ανάγκη να προστατευτεί η αρμενική πολιτιστική κληρονομιά στον Αγκόρνο Καραμπάχ, η οποία έχει μεγάλη αξία και με αυτό το θέμα θα πρέπει να ασχοληθούν η UNESCO και η Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας. Η Γενική Γραμματέας εξέφρασε την αλληλεγγύη της στις οικογένειες των συλληφθέντων και εχμαλώτων, των αγνοουμένων,
«Όλα τα ανθρώπινα συναισθήματα μου είναι μαζί τους», κατέληξε η Λουίζα, μουσική Βάμπο. Μία από τις εκδηλώσεις της φιλοδοξίας της Αρμενίας να εμβαθύνει τη συνεργασία με τη Γαλλοφωνία είναι η υποβολή επίσημης αίτησης για την διεξαγωγή των διεθνών αθλητικών και πολιτιστικών αγώνων της Γαλλοφωνίας στην Αρμενία το 2027. Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της Αρμενίας Αραράτ Μιρζογιάν. Πρόσθεσε ότι το Έρεβαν αναμένει θετική απάντηση από τον οργανισμό στην αίτηση αυτή. «Είμαι βέβαιος ότι μπορούν να προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία στους νέους εκπροσώπους της διεθνούς γαλλόφωνης κοινότητας να ενωθούν γύρω από τις αξίες της ειρήνης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συνύπαρξης», δήλωσε ο Υπουργός. Ως μέρος του απέραντου γαλλόφωνου χώρου, συνέχισε ο Υπουργός, η Αρμενία επιβεβαίωσε τις προηγούμενες δεκαετίες την άρρηκτη σύνδεσή της με το σύστημα αξιών του Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας. Χωρίς να ξεχνάμε την οικονομική κατεύθυνση, θα πρέπει επίσης να αναφέρω ότι εκτιμούμε την πρωτοβουλία για τη διοργάνωση εμπορικών και οικονομικών αποστολών με συμμετοχή των επιχειρηματικών κύκλων των χωρών της Διεθνούς Οργανισμού Γαλλοφωνίας και τις ευκαιρίες που παρέχει, κατέληξε ο Μιρζογιάν. Ο Οργανισμός Ασφάλειας Τροφίμων του Αζερμπαϊτζάν, ΑΚΤΑ, θα επιβάλλει περιορισμούς στις εισαγωγές τροφίμων υψηλού κινδύνου από τη Γαλλία στη χώρα από την 1η Νοεμβρίου. Σύμφωνα με την ΑΚΤΑ, τα κτηνοτροφικά προϊόντα υψηλού κινδύνου που πρόκειται να εισαχθούν πρέπει να εγκριθούν από τον οργανισμό βάσει της νομοθεσίας του Αζερμπαϊτζάν. Στο πλαίσιο αυτής της απαίτησης, η ΑΚΤΑ πραγματοποίησε συναντήσεις με εκπροσώπους εταιριών εισαγωγής τροφίμων από διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των εταιριών που συνεργάζονται με Γάλλους παραγωγούς. Σημειώνεται ότι παρά τις πολυάριθμες ειδοποιήσεις, οι γαλλικές εταιρείες φέρονται να μην απευθύνθηκαν στην ΑΚΤΑ με το σχετικό αίτημα. Κατά συνέπεια, από την 1η Νοεμβρίου του 2023 θα ισχύουν περιορισμοί στην εισαγωγή τροφίμων υψηλού κινδύνου που παράγονται από γαλλικές επιχειρήσεις και δεν έχουν υποβάλει αίτηση για έγκριση, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Η Υπουργός της Λιτουανίας, Ιγκρίντα Σιμονίτε, θα φτάσει στην Αρμενία σήμερα για επίσκεψη εργασίας. Ο Πρωθυπουργός Νικόλ Πασινιάν και η κυρία Σιμονίτε θα έχουν κατηδίαν συνομιλία και στη συνέχεια οι συνομιλίες θα συνεχιστούν σε διευρυμένη μορφή. Η Πρωθυπουργός της Λιτουανίας θα συναντήθει με τον Πρόεδρο της χώρας Βαγάγκεν Χατσατουριάν. Στο τέλος θα επισκεπτεί επίσης το μνημόνιο Τσιτέρνα Καμπέρτ για να αποτίσει φόρο τιμής στα θύματα της γενοκτονίας των Αρμενίων, καθώς και θα επισκεπτεί το δημιουργικό κέντρο Τούμο. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια!